Διαφορετικό θα είναι φέτος ο εορτασμός της Τσικνοπέμπτης 20 Φεβρουαρίου στην Πάτρα, χωρίς ωστόσο να χάνει σε τίποτα από το κλίμα γενικευμένης γιορτής και ευθυμίας που επικρατεί παραδοσιακά την ημέρα αυτή σε όλη την πόλη. Ο πολιτιστικός οργανισμός του Δήμου Πατρέων δεν πρόκειται να διοργανώσει λαϊκή συναυλία στο Νότιο Πάρκο όπως πέρσι, ούτε θα μοιράσει δωρεάν σουβλάκια όπως συνέβαινε τις προηγούμενες χρονιές. Όπως ανέφερε σχετικά η πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού Κατερίνα Γεροπαναγιώτη, φέτος σε συνεννόηση με την κοινοφελή επιχείρηση Πατρινό Καρναβάλι αποφασίστηκε οι καρναβαλικές εκδηλώσεις του Δήμου την Τσικνοπέμπτη να πλαισιωθούν από 5 ορχήστρες με χάλκινα που θα παίζουν στους δρόμους της πόλης από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι η πλατεία Τριών Συμμάχων, όπου στις 2 το μεσημέρι θα συναντηθούν και οι 5 ορχήστρες και θα ακολουθήσει συναυλία. Να σημειωθεί ότι πέρσι την Τσικνοπέμπτη οι 4 μπάντες είχαν ξεσηκώσει τους Πατρινούς λόγω της αυθεντικής παραδοσιακής φυσιογνωμίας της μουσικής και της ξεχωριστής ιστορίας τους. Για τους Πατρινούς η Τσικνοπέμπτη είναι η μέρα χαράς, γιορτής, αναμελιάς και σάτυρας και η παρουσία των μουσικών με τα χάλκινα που θα παιδιαβούν τους δρόμους της πόλης, του κέντρου και των συνοικιών δένει αρμονικά με το κλίμα της μέρας εκείνης. Φυσικά το απόγευμα της Τσικνοπέμπτης θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις με επίκεντρο τα λαϊκά δρόμενα στην Άνω Πόλη της Πάτρας, όπου μάλιστα το δρόμενο φέτος θα έχει τίτλο «Ο Καραγκιόζης Πρόεδρος και όχι ο γάμος του Καραγκιόζη όπως ήταν πέρυσι».